Ήταν η δεύτερη οικογένεια του Βασίλη Καρά, μετά από τη γυναίκα και την κόρη του. Ο κύριος Γιούρας ήταν ο μαέστρος του Βασίλη Καρά. Κύριε Γιούρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βαγγελάτη, καλησπέρα σας. Τα πιο θερμά συλληπιτήρια όλων μας, συλληπιτήρια που... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέμε σε εσάς που είστε οι δικοί του άνθρωποι και που λέμε και μεταξύ μας, γιατί είναι μια απέραντη θλίψη που σκόρπισε στην Ελλάδα ο χαμός αυτού του ανθρώπου, που για να μην κρυβόμαστε, ξέραμε όλοι ότι ήταν άρρωστος, ξέραμε όλοι ότι δίνει μια σκληρή μάχη, αλλά ποτέ κανείς δεν ήθελε να σκεφτεί το τέλος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα χαμόγελο, ήταν μια διασκέδαση, ήταν ένα πράγμα που έλεγες, τον έβλεπες και έλεγες να ένας μπεσαλής, ωραίος άνθρωπος. Το έγραφε στο πρόσωπό σου. Αληθινός ντόμπρος. Πείτε μας τώρα, φεύγετε από εκεί, τον χαιρετήσατε, τι έχετε στο μυαλό και στην καρδιά σας, κύριε Γιούρα? Σήμερα ήταν πολύ δύσκολη ημέρα, φορτισμένη, πάρα πολύ φορτισμένη, γιατί χάσαμε τον πατέρα μας, τον αδερφό μας, τον συνεργάτη μας, τον φίλο μας. Και όσο περνάει η ώρα, η θλίψη γίνεται μεγαλύτερη, γιατί τον έχουμε ζωντανό μες στην καρδιά μας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έφυγε ο Βασίλης. Ήταν πάντα πολύ ζωντανός και δοτικός άνθρωπος. Και μέχρι τελευταία στιγμή που τον είχαμε επισκεφτεί, δεν ήθελε να μας δείξει, δεν μας έδειξε ότι περνάει δύσκολα και ότι υπάρχει περίπτωση να φύγει. Μας έλεγε χαρακτηριστικά ότι, Γιούρα μάέστρο μου, δεν μασάω τίποτα, θα το ξεπεράσω, σε ένα μήνα θα σηκωθώ όρθιος, θα περπατάω, μη στεναχωριέσαι για τίποτα. Ήθελα να το θυμόμαστε έτσι δυνατό και αξιοπρεπή, άρχοντα όπως τον λέει ο πολύς ο κόσμος. Κύριε Γιούρα, όταν έγινε αυτή η συναυλία στην Κρήτη, που τη δεύτερη βραδιά την έκανε καθιστός, ήσασταν μαζί του? Ναι, ήμασταν μαζί, ναι. Πείτε μας λίγο τι έγινε τότε, γιατί νομίζω ότι εκείνη είναι η πρώτη στιγμή που προκύπτει το σοβαρό πρόβλημα υγείας του, αλλά το πώς το χειρίζεται δείχνει όλα αυτά που συζητάμε για τον Βασίλη Καρά. Τι έγινε λοιπόν τότε στην Κρήτη? Λοιπόν, ήμασταν σε ένα κατάμεστο μαγαζί. Του είχε πέσει ο αιματοκρίτης και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι τον πηγαίνουν στο νοσοκομείο, του προσθέτουν αίμα ή ό,τι τουλάχιστον χρειαζότανε και ήρθε πίσω και έβγαλε όλη τη βραδιά. Όλη τη βραδιά σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Απλώς ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο ότι είναι λίγο κουρασμένος και έβγαλε τη βραδιά γιατί δεν μπορούσε. Ήταν πολύ υπεύθυνος άνθρωπος και δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ακυρωθεί η βραδιά από έστω και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Είναι το βιντεάκι που βλέπουμε εμείς εδώ την ώρα που μας περιγράφει ο κύριος Γιούρας αυτό που έζησε δίπλα του. Εδώ λοιπόν είναι ίσως η μόνη φορά που βλέπουμε τον Βασίλη Καρά να είναι καθιστός. Κάθεται σε ένα σκαμπό και κάθεται σε ένα σκαμπό γιατί έχει παρουσιάσει αυτό το πρόβλημα υγείας. Οι γιατροί έχουν καταλάβει ότι μάλλον κάτι σοβαρό συμβαίνει. Του έχουν πει ότι πρέπει να ξεκουραστείς αμέσως και να κάνεις ένα βαθύ κύκλο εξετάσεων για να φανεί τι γίνεται. Και εκείνος πάει στο κέντρο, παίρνει ένα σκαμπό και κάθεται. Γιατί είναι όλοι αυτοί εκεί που περιμένουν να τον ακούσουν και όλοι εσείς, κύριε Γκούρα, οι εργαζόμενοι, οι δικοί του άνθρωποι, οι άνθρωποι που εκείνο το βράδυ έβγαζαν το μεροκάματό τους και δεν ήθελε εκείνος να γίνει αιτία για να χάσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι το μεροκάματό τους. Ναι, ακριβώς. Ήταν πολύ υπεύθυνος και ήθελε να τηρήσει τη συμφωνία που είχε κάνει. Μετά από αυτό. Με τον κόσμο περισσότερο με τον κόσμο παρά με εμάς και τους επιχειρηματίες. Περισσότερο για τον κόσμο. Μετά από αυτή τη συναυλία, αυτή τη βραδιά, εκεί αρχίζει πια και μαθαίνει, καταλαβαίνει και συνειδητοποιεί το πρόβλημα της υγείας του. Δεν ξέρω ακριβώς πότε έμαθε για τη σοβαρότητα της υγείας του, αλλά επειδή είχε αποκτήσει κάποια στιγμή και περισσότερο βάρος και κουραζότανε, το είχε καθαιρώσει με το σκαμπό και ήταν μια καθαιρωμένη εμφάνιση που την αποδέχτηκε ο κόσμος, γιατί ήταν τόσο δοτικός και μετέφερε την αγάπη του και τα τραγούδια του στον κόσμο που δεν ενοχλούσε τον κόσμο ότι έπαιρνε ένα σκαμπό και ξεκουραζότανε. Έβγαινε πάντα σαν άρχοντα στα πρώτα τραγούδια όρθιος όσο άντεχε η κράση του και μετά απλώς καθόταν και συνέχιζε το πρόγραμμα καθιστός. Πείτε μας και ένα τελευταίο, γιατί όλοι στέκονται στο πόσο ωραίος άνθρωπος, πόσο λεβέντης, πόσο ντόμπρος άνθρωπος ήταν.
Εσείς το, πώς το βιώσατε αυτό, τι έχετε να θυμάστε από αυτό, ποια ιστορία είναι στο μυαλό σας πρώτη? Κοιτάξτε, να σας πω απλώς και ότι και για μας τους μουσικούς που μας είχε σαν παιδιά του, σαν οικογένειά του, ήμασταν οι πρώτοι Θεσσαλονικείς που ο Βασίλης όταν κατέβηκε στην Αθήνα μας κατέβασε όλους κάτω. Ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που κατέβασε την μουσική του οικογένεια και την επέβαλε στην Αθήνα. Μας έβαλε μέσα στον κόσμο της μουσικής, μας έβαλε μέσα στις εταιρείες, βέβαια μας έβαλε γιατί μας εμπιστευόταν και εμάς και εμείς τον βγάλαμε ως πρόσωπο. Και έτσι όπως ήταν δοτικός με εμάς, ήταν και με όλο τον κόσμο που είχε ανάγκη, που είχε οικονομική ανάγκη. Όποιος έμπαινε μέσα στο καμαρίνι του και είχε κάποιο πρόβλημα, είτε υγείας είτε οικονομικός, ήτανε απλοχέρης, έλεγε στο συνεργάτη του, στον επιχειρηματία, κόψε μια επιταγή, δώσε στα παιδιά, δώσε στον άρρωστο. Πάντα κρυφά όμως, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ποτέ δεν θέλησε να το βγάλει αυτό προς τα έξω και εμάς που ξέραμε μας είχε απαγορέψει επωδυνή να μην βγάλουμε κάτι τέτοιο προς τα έξω. Γιατί το έκανε με την καρδιά του. Ήταν η αληθινή φιλανθρωπία, αυτή είναι η αληθινή φιλανθρωπία. Όταν κάνεις κάτι και δεν το κάνεις για να φανείς προς τα έξω. Πόσο δίκιο έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια ακόμα φορά τα πιο θερμά συλληπιτήριά μας. Σε εσάς θα λείψει πιο πολύ, στη γυναίκα του, την κόρη του και εσάς, τους ανθρώπους που τόσα χρόνια. Ακριβώς. Μ' αρέσει να είμαι εραστής και όχι να είμαι επαγγελματίας. Βέβαια, σου αναγκάζει να γίνεις καμιά φορά να κάνεις πράγματα επαγγελματικά που πρέπει να τα κάνεις. Αλλά εγώ με στην ψυχούλα μου είμαι εραστής. Είσαι παντού. Ήσουν δική, μα είσαι αλλού. Κι ίσως γι' αυτό ο Βασίλης Καράς ήταν ο κορυφαίος όλων, ο βασιλιάς του λαϊκού τραγουδιού, ο βασιλιάς της καψούρας. Αποδέχεστε τον όρο ο άρχοντας της καψούρας? Όμορφος είναι όμως, για καψούρα μιλάει, για αγάπη μιλάει. Ναι. Ήταν 16 ετών όταν έπιασε για πρώτη φορά μικρόφωνο. Το πρώτο τραγούδι του το έγραψε από αντίδραση, θα πει, σε μια χάρτινη σακούλα στο αεροπλάνο. Και ζητάω την κυρία αυτό το χαρτάκι που ξερνάνε μέσα το φάκελο και ένα στυλό. Τη σακούλα. Και γράφω το πρώτο μου τραγούδι. Λέω αυτοί μπορούνε. Και εγώ δεν μπορώ. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά. Εδώ θα μείνω. Και κάπως έτσι άρχισε να γράφει τους δικούς του στίχους σε ένα σύνολο 150 τραγουδιών. Όταν έγραφα ήθελα βαβούρα. Όλος ο κόσμος τριγύρω μου και εγώ στο δικό μου θα πει. Είμαι σε ένα μπαρ. Έρχεται η κοπέλα λοιπόν από μέσα αυτή η καινούργια και του λέει ρε ψυχούλα μου, πάρε με από εδώ μέσα. Δεν είμαι για εδώ εγώ. Σε παρακαλώ πολύ. Λέω κοπελιά που φέρνει ένα χαρτάκι και μου φέρνει τον μπακαλοντεύτερο, τον μικρούτσι μου. Και γράφω τα λόγια που λέει η κοπέλα. Ψυχούλα μου, πάρε με από εδώ μέσα. Ψυχούλα μου, πάρε με από εδώ μέσα. Κάθε τραγούδι του βίωμα. Γι' αυτό αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε όσο λίγη. Πια με καταράστηκε, τη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Θα μπει στο βιβλίο Guinness για τη sold out συναυλία του στη Βουλγαρία με 17.000 θεατές και άλλους 5.000 απ' έξω να εκλιπαρούν για ένα εισιτήριο. Αλλά ο γίγαντας του ελληνικού πενταγράμμου λύγησε στο θέατρο Πέτρας των 4.000 θέσεων. Γιατί η αστήρευτη λατρεία του κόσμου πάντα τον γονάτιζε. Εγώ σήμερα έχω ολοκληρωθεί σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπο. Αυτός ήταν ο Βασίλης Καράς που τραγουδούσε με πεταλούδα στο χέρι για να μην απογοητεύσει το κοινό του. Αρχές του 90 με ήξερε μόνο η Θεσσαλονίκη. Η υπόλοιπη Ελλάδα με ανακάλυψε με το Νύχτα Ξελογιάστρα. Νύχτα Ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη. Από το κοκκινοχώρι Καβάλας, ο Βασίλης Κεσογλίδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, δεν ξέχασε ποτέ τον τόπο καταγωγής του. Παιδί μεγαλωμένο στην επαρχία, πορεύτηκε με αρχές και αξίες. Ο άνθρωπος που πατάει και έγινε προδιωμένος, δεν χάνει ποτέ. Δεν έχανε τον πρωινό καφέ με τους συγχωριανούς του και μετά στο ησυχαστήριό του. Τη δική του φάρμα που είχε φτιάξει με βιολογικά προϊόντα και το δικό του ελαιόλαδο. Κολόνια είναι αυτό, δεν είναι λάδι. Τι κολόνια.
Ουίσκι είναι αυτό, δεν είναι λάρα. Είναι. Μέσα στη φάρμα υπήρχε και η μεγάλη του αδυναμία. Η σπάνια συλλογή του από αυτοκίνητα αντίκες. Α, Mercedes. Και άλλοι Mercedes. Όπως παλιά, η κουβέρτα στα δύο. Ντόμπρος και αυθεντικός. Ήταν εκτός της κοσμοθεωρίας του. Τα πισόπλατα μαχαιρώματα που τον έκαναν μάλιστα να παρατήσει το τραγούδι. Ευτυχώς μόνο για έναν χρόνο. Απαράτησα γιατί... κουράστηκα με τα μαχαιρώματα όταν ήρθα στην Αθήνα. Έφαγα πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο. Σε άλλη συνέντευξη θα πει πως τον απήγαγαν δύο φορές για να μην ανέβει στην πίστα να τραγουδήσει. Με πήρανε με τσουβάλια από τσιμέντα όλοι πως που γράφανε πάνω, κομμένα. Και μέσα στα τσουβάλια τα κομμένα αυτά είχαν το πιστόλι. Πιστόλια συγγνώμη. Ναι. Και μου πήγανε σε ένα παλιό σπίτι εκεί, σε ένα έρημο χωριό. Η συνεργασία των Άσημων, τότε Pixlax με τον Βασίλη Καρά, στο τραγούδι του Μάνου Ξηδού άφησε εποχή. Το ίδιο και η ιστορία πίσω από το θρυλικό «Άστινα λέει». Εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της θα κλαίει. Ο όρος του για να πει το τραγούδι ήταν να τον περιμένει στο στούντιο ένα special whisky. Ένας όρος ευπρόσδεκτος από το συγκρότημα, θυμάται ο Φίλιππος Πλιάτσικας, μιλώντας τον Χρήστο Βασιλόπουλο και τη μηχανή του χρόνου. Η Χριστίνα έγινε ένα με εμένα, γι' αυτό και την αγαπώ, είχε δηλώσει για τη γυναίκα της ζωής του, με την οποία μάλιστα απέκτησε και μία κόρη. Εγώ αυτή δεν με κινεύω να λέω συγγνώμη. Γιατί είναι η μόνη αντρική λέξη. Συγγνώμη. Εκείνο που δεν θα ξεχάσει ποτέ ήταν μία από τις τελευταίες επισκέψεις του στα Ιεροσόλυμα. Ήταν η τρίτη φορά που αρχίσαμε να γνωριζόμαστε με το συγχωρεμένο τον Έμιλτον Παντελεήμον. Πήγα του φίλου στο χέρι, έπαιρνα την ευχή του και έφυγα. Την τρίτη φορά μου λέει: Βασίλη, να μην φύγει, σε θέλω, σε χρειάζομαι. Έκλεισε η πόρτα, φύγανε και μου λέει: Στείλε μου, ρε παιδί μου, τα CD σου να τα ακούω, γιατί έχω ένα παλιό CD. Από το βορρά μέχρι το νότο να μ' αγαπά. Χρόνια καριέρας με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους. Αμέτρητες συνεργασίες με κορυφαία, εκείνη με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Και μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία, ο δίσκος «Με έχεις κάνει αλήτη». Θα μιλήσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Η μαγιά είναι να μπει στο σπίτι τους. Και το κλειδί ήταν το τραγούδι, το οποίο το υπηρέτησε μέχρι τέλους.